Έχουμε μεγάλη χαρά γιατί μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον πρωτομάστορα της τεράστιας επιτυχίας του πόλο και του ελληνικού αθλητισμού πριν λίγες ημέρες στο Τόκιο και να τον ευχαριστήσουμε και δημόσια για αυτή τη συζήτηση. Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Ομάδας Πόλο, λοιπόν, ο Θοδωρής Βλάχος, είναι μαζί μας, είναι στην Κρήτη TV. Coach, καλησπέρα σας από την Κρήτη και πάνω απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ που νομίζω πως αντιστοιχεί σε όλους τους φιλάθλους για αυτά που μας προσφέρατε, για τις χαρές που δώσατε στην Ελλάδα σε δύσκολες ομολογουμένως ημέρες, πριν λίγες ημέρες. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και ιδιαίτερα της ελληνικής υδατοσφαίρησης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που εμείς με την προσπάθειά μας αυτή καταφέραμε να γράψουμε την ιστορία με χρυσά γράμματα και να κάνουμε μια πολύ μεγάλη διάκριση. Ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πράγματι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει μια ομάδα, ένας αθλητής, ένας προπονητής. Και πράγματι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευγνώμονες για αυτό το που πετύχαμε. Mm-hmm. Πραγματικά όταν ακούσαμε τους πολίτες μας, τα παιδιά μας, γιατί έτσι όλοι αναφερόμαστε πλέον για αυτούς τους αθλητές μετά και από αυτές τις επιτυχίες και τις συγκινήσεις που μας έδωσαν, όταν τους ακούσαμε μετά τον τελικό να βγάζουν και μια απογοήτευση και να μιλάνε για γλυκόπικρα συναισθήματα, πραγματικά νιώσαμε ότι αυτά τα παιδιά, αυτή η εθνική ομάδα δεν έχει μόνο παρόν, είχε βέβαια και παρελθόν, έχει και μέλλον, γιατί φαίνεται ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν ταβάνι. Ιτηθήκαμε από μια ομάδα στον τελικό τεράστια, με παράδοση στο πόλο. Σίγουρα ήμασταν ήδη πετυχημένοι 100%, ωστόσο πολλοί παίχτες έκαναν λόγο για τον τελικό και είπαν ότι τους άφησε μια πικρή γεύση το ότι χάσαμε. Ναι, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι μόνο να παίζεις καλά, είναι να εφησίσεις τους αθλητές και στην ομάδα σου να πρωταγωνιστούν και να παίζουν με κάθε αντίπαλο να τον κερδίσουν φυσικά και όχι να φοβάσει κάποιον αντίπαλο, οποιοδήποτε και να είναι αυτός. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα αυτή παίζει, κοιτάει στο πρόσωπο τις μεγάλες δυνάμεις του παγκοσμίου πόλου, τη Σερβία, την Κροατία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία. Και επιστρέφω όλο αυτού του σκεπτικού και αυτή τη νοοτροπία που έχουμε πλέον, είναι ότι σε αυτό το τουρνουά καταφέραμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια με πολύ καλές εμφανίσεις μέχρι και τον τελικό. Αλλά πιστεύω και στον τελικό κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσουμε αυτή την τρομερή ομάδα τη Σερβία, η οποία έχει κατακτήσει τα πάντα τα τελευταία 5-6 χρόνια, με κορυφαίους αθλητές και πολύ έμπειρους. Mm-hmm. Σίγουρα δεν το καταφέραμε. Είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα, από το ότι κατακτήσαμε το αργυρό μετάλλιο, αλλά το ότι στεναχωρηθήκαμε και βγήκαμε έτσι στεναχωρημένοι από την πισίνα δείχνει ότι το θέλαμε πολύ, ότι δεν ήμασταν ικανοποιημένοι που χάσαμε ένα τελικό και ένα παιχνίδι. Και πιστεύω, είμαι αισιόδοξος και θέλω να ξαναδώ την ελληνική ομάδα να παίζει στον επόμενο τελικό και να τον αντιμετωπίζει πολύ καλύτερα και πολύ διαφορετικά. Καθημερινά, όταν ήσασταν στο Τόκιο, θεωρούμε, άλλωστε κρίνουμε και από τις δηλώσεις που γίνονταν, ότι είχατε στο μυαλό σας τι περνάει η χώρα μας, ειδικά η Αττική, η Βόρεια Εύβοια, μέρη κοντά στην Αθήνα, κοντά σε κατοικίες πολλών αθλητών μας. Μάλιστα υπάρχει και παράδειγμα με αθλητή μας που υπήρξε απώλεια της εξοχικής του κατοικίας ουσιαστικά. Γνωρίζετε τι περνούσε ο ελληνικός λαός τις ημέρες που εσείς γράφατε ιστορία? Βέβαια τα παρακολουθούμε. Εντάξει, εμείς είμαστε προσυλλομένοι στο στόχο μας. Ήμασταν 3 εβδομάδες στο Τόκιο. Πολύ προσυλλομένοι και πολύ συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Γι' αυτό είχαμε και καλό αποτέλεσμα. Αλλά όλες τις άλλες ώρες ξεκούρασης και που ήμασταν στα δωμάτια μας, σίγουρα παρακολουθούμε το τι γίνεται στην Ελλάδα και μας αγγίζουν όλα αυτά. Δεν είμαστε Έλληνες, είμαστε περήφανοι Έλληνες που αγωνιζόμαστε με το εθνόσημο για το άθλημά μας και για τη χώρα μας, αλλά το ότι συνέβη πολύ μακριά από το Τόκιο όσο ήμασταν εκεί, ήταν κάτι το οποίο μας άγγιξε, μας στεναχώρησε. Και δυστυχώς
πολλοί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι και όσοι ήταν στην Ελλάδα. Δεν είναι κάτι ότι εμείς θέλαμε να κάνουμε κάτι, αλλά νομίζω ότι εκφράστηκε αυτό πολύ αυθόρμητα και πολύ, με πολύ ειλικρίνεια. Και εμένα, σαν προπονητή, με κάνει διπλά χαρούμενο, γιατί δεν έχω μόνο καλούς αθλητές οι οποίοι πρωταγωνιστούν και είναι πολύ καλοί στο άθλημά τους και σε αυτό που κάνουν. Έχω παιδιά μορφωμένα, με αξίες, με ήθος. Και αυτό είναι το, να ξέρετε, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη επιβράβευση. Mm-hmm. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, μιας και μιλάμε για την Κρήτη TV και για τα παιδιά που υπάρχουν από την Κρήτη στην εθνική ομάδα, παιδιά από τα Χανιά, που παραδοσιακά είναι μια πόλη της περιφέρειας που δίνει, τροφοδοτεί τις εθνικές ομάδες και τις μεγάλες ελληνικές ομάδες με τους κορυφαίους πολίστες, έτσι δεν είναι? Ήταν κάτι που θα αναφερόμουν έτσι κι αλλιώς και ας μην με ρωτούσατε, γιατί το σημείο που μιλάω στο Κρήτη TV, πρέπει να αναφερθώ, η Κρήτη είναι μια περιοχή της Ελλάδας που έχει μεγάλη παράδοση στο άθλημά μας, έχει βγάλει πάρα πολλούς μεγάλους αθλητές στην ετοσφαίριση, κυρίως στα Χανιά, αλλά νομίζω ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια και στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια. Όλες οι εθνικές ομάδες απαρτίζονται με παίχτες από την Κρήτη και πολλοί ταλαντούχοι και διακρίνονται. Αυτή τη φορά είχαμε τον Σκουμπάκη και τον Γαλανίδη, πρωταγωνιστές αυτής της επιτυχίας. Η Κρήτη είναι, παράγει αθλητές, παράγει αθλητισμό, παράγει πρωταθλητισμό. Υπάρχουν και παιδιά όπως απλά... τον Μιράλη, τον Καβουσανό, παράδειγμα μπορούσα να πω ονόματα, που έχουν σίγουρα και αυτά μεγάλο ταλέντο, έτσι δεν είναι? Από το Ηράκλειο. Πολλά ονόματα, αλλά αν, ναι, αν αναφερθώ σε κάποιους, σίγουρα θα ξεχάσω κάποια άλλα παιδιά και δεν θα είναι σωστό αυτό. Θέλω να πω το εξής όμως, ότι και η Κρήτη και τα Χανιά, επειδή τα, έχω πολλούς φίλους και πολύ καλούς φίλους στα Χανιά, ιδίως που ασχολούνται με το πόλο, έχει πολλά προβλήματα και με το κολυμπητήριο και με τις εγκαταστάσεις. Κάποια στιγμή πρέπει, ίσως μετά από αυτή τη μεγάλη διάκριση που κάναμε σαν αθλητική ομάδα, να βρεθούν λύσεις σε όλες τις περιφέρειες, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, γιατί η επαρχία ανέκαθεν ήταν ο τροφοδότης του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και του αθλήματός μας, και τα Χανιά ιδίως έχει πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί από την πολιτεία μια μεγαλύτερη προσοχή, να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις, να μείνουν ανοιχτά τα κολυμπητήρια το χειμώνα, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο πήγε το κρητικό πόλο και πολύ πίσω τα τελευταία χρόνια. Γιατί ξέρουμε ότι τα κολυμπητήρια και το Χανίων, από ό,τι ήξερα, ήταν κλειστό για 2-3 χρόνια το χειμώνα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι μόνο για τα παιδιά που πρωταγωνιστούν, είναι για την νεολαία, είναι για τα μικρά παιδιά που πρέπει να αθληθούν, που πρέπει να πάνε στον υγρό στίβο, είτε στην κολύμβηση είτε στο πόλο. Πρέπει να δοθεί πλέον προτεραιότητα σε αυτό, γιατί είμαστε ένα άθλημα που πονάει σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα. Και ελπίζουμε με αυτή τη διάκριση που κάναμε να βελτιώσουμε τουλάχιστον κάποια πράγματα και να έχουμε τη μεγαλύτερη προσοχή της πολιτείας από εδώ και πέρα. Εμείς, coach Θοδωρή Βλάχο, θα είμαστε πάντα υπερήφανοι για αυτή τη διάκριση και πάντα για όσα μας δίνει αυτή η εθνική ομάδα, που είναι και αυτή επίσημη αγαπημένη πια για τους Έλληνες, η εθνική ομάδα του Πόλο. Σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει για τη χώρα μας και τον ελληνικό αθλητισμό και καλή συνέχεια, να σας ευχηθούμε στις διακοπές γιατί χρειάζεται και ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πρέπει να ξεκουραστούμε όλοι, γιατί πράγματι ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναμε όλο το καλοκαίρι, να σας πω όλη τη χρονιά, κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες λόγω της πανδημίας αυτής, με καραντίνες, με πολλά, τέλος πάντων τα ξέρετε αυτά όλα. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά, πολύ δύσκολο το καλοκαίρι, μεγάλη προσπάθεια, αλλά όμως στο τέλος έχουμε ανταμυφθεί και είναι πολύ σημαντικό για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Καλό σας βράδυ.